είμαστε εδώ σήμερα για έναν ιερό σκοπό. Και ο σκοπός αυτός έχει να κάνει με το να δείξουμε μέσα από τη διάθεσή μας ότι μπορεί ο αθλητισμός να είναι και αυτός που θα ανοίξει τον δρόμο για την αθλητική που όλοι ψάχνουμε σήμερα. Πριν πω δύο λόγια για την εκδήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτούς τους αθλητές οι οποίοι ήρθαν σήμερα για να γίνουν το ελκυστικό κομμάτι του αγώνα και να σας φέρουν εδώ. Αθλητές που με το ταλέντο τους κάποια στιγμή στη ζωή τους ήταν πρώτα αθλητές. Πρώτα απ' όλους να ευχαριστήσω τον coach, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Ξέρω πολύ καλά ότι τον coach το έχει σε πολύ μεγαλύτερη υπόλοιψη, θα με συγχωρήσουν από τον υπουργό. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι πρωταθλητές κάθε φορά σε κάθε πόλη που τους ζητάνε τη συνδρομή τους, που ζητάνε την αρρωγή τους, είναι εκεί για να δώσουν και αυτοί αυτό το λιθαράκι να βάλουν για να βοηθήσουμε την κοινωνία σήμερα. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πιστεύω θα τους χειροκροτήσουν, αλλά και ένα χειροκρότημα τώρα. Ο Ναρκαίων δεν θα μπορούσε να μην θέσει υπό την αιγίδα του αυτή την φιλανθρωπική πρωτοβουλία που πήραν και ο ΙΑΚΑΣ αλλά και το Ίδρυμα Γεωργία Σαμαρτζή. Και έτσι αμέσως κάναμε ό,τι ήταν δυνατό μαζί με τον Δημοτικό Οργανισμό ώστε να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Ευχαριστώ θερμά τους παλέμαχους, φιλοξενούμενους και ντόπιους που δέχτηκαν να βοηθήσουν το έργο μας. Επίσης ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, τον Δήμαρχο Ναυπλίου κύριο Δημήτρη Κοστούρο, που καλοδέχτηκαν την ιδέα της εκδήλωσης, τη Γενική Γραμματέα Νίκη Παπαδοπούλου για την αμέριστη βοήθεια, τους Σαμαρίτες για την οικειομενική κατάληψη και όσους βοήθησαν για την πραγματοποιητή εκδήλωση. Και φυσικά εσάς που είστε εδώ και δείχνετε την έμπρακτη αγάπη σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρισκόμαστε εδώ. Εμείς σαν βετεράνοι καλαθοσφαιριστές Ελλάδος πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού σκοπού και δεν μπορούσαμε να λείψουμε από αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για την τιμή που μας έκανε να έρθουμε εδώ για να συμβάλλουμε στο έργο του πατέρα Ραφαήλ. Χαίρομαι που είναι γεμάτο το γήπεδο, χαίρομαι που είναι η κεντρική εξουσία παρούσα, ο Δήμαρχος είναι παλιός καλαθοσφαιριστής, έπεσε στη θέση του point guard και θα το δούμε σήμερα πόσα έχει κρατήσει και εμείς ετοιμάζουμε την καινούργια γενιά φιλάθλων του μπάσκετ. Όλοι οι γονείς που έρχονται με τα παιδιά τους, αυτά τα παιδιά θα γίνει η καινούργια γενιά του μπάσκετ και ό,τι κερδίζουμε στο Παλέτες Σπόρου κάναμε 7 χορτηγά προϊόντα τα οποία πήγαν στα χωριά ΣΟΣ. Ό,τι κερδίζουμε πάει πάλι για παιδιά. Να είστε καλά, στείλτε τα παιδιά στον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Σαντινίδη, τον Βανέ Πρέλεβιτς, τον Χρήστο Χριστοδούλου. Thank you.